Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες θα ξεκινήσουμε. Σήμερα ο μήνας έχει 6, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία του Αγίου Νικολάου, προστάτη του πολεμικού και εμπορικού ναυτικού και όλων των ναυτικών. Γι' αυτό το λόγο και όλο το πολεμικό ναυτικό σήμερα είναι ανοιχτά για το κοινό 5 πλοία του πολεμικού ναυτικού. Να ευχηθούμε όμως χρόνια πολλά στον Νίκο, στον Νικόλαο, στην Νικολέτα, στην Νικόλ και να ευχηθώ και με τη σειρά μου χρόνια πολλά στο μπαμπά μου, να ευχηθώ και από εδώ. Πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, Αγγελική Καραλή με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram αντίστοιχα, στο email ματιά της Αγγελικής papaki@yahoo.com και στο τηλέφωνο που βλέπετε στους δέκτες σας. Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο μας θέμα. Θα μιλήσουμε με τον φοροτεχνικό μας Νίκο Φραγκιαδάκη. Καλησπέρα Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία, να σου ευχηθώ εγώ χρόνια πολλά, εύχομαι υγεία, ευχαριστώ πολύ. Αγάπη, χαμόγελα, επιτυχίες και κάθε ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ, υγεία σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε και καλές γιορτές τώρα, φτάσαμε στο διατάφτα. Ακριβώς. Όπως το είπες, φτάσαμε στις γιορτές των Χριστουγέννων, στο τέλος αυτού του έτους και αυτό σημαίνει, όσον αφορά την οικονομία, σημαίνει πολλά. Θα πούμε για το επίδομα θέρμανσης, θα κάνουμε μια αναφορά, καθώς την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα αναφερθούμε όμως και στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές που έχουμε μέχρι την λήξη του έτους. Α, και ένα φλέγον θέμα να το προλογίσω. Θα πούμε και για το πώς είναι εκείνοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που χάνουν επιδόματα εξαιτίας του νέου νομοσχεδίου. Να ξεκινήσουμε. Ωραία, από τι θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το επίδομα θέρμανσης. Ωραία, πάμε λοιπόν. Το επίδομα θέρμανσης είναι ένα βοήθημα το οποίο δίνεται με ισοδηματικά κριτήρια πρώτον, αλλά και με κριτήρια ανάλογα με την τοποθεσία που είσαι, διότι άλλο κρύο έχει για παράδειγμα στην Κρήτη το χειμώνα, άλλο κρύο έχει στα Ιωάννινα εκεί, καλή ώρα, στην πανέμορφη πόλη τη δική σας. Οι αιτήσεις λοιπόν όντως γίνονται μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, στο σημείο που γράφει My Thermancy, εκεί δηλαδή που μπαίνω και κάνω την αίτηση. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 860.000 αιτήσεις και υπολογίζεται ότι οι δικαιούχοι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Και πάμε να δούμε πότε θα πληρωθούν τα χρήματα. Στις 22 Δεκεμβρίου λοιπόν θα ξεκινήσουν να πιστώνονται τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα οποία θα ολοκληρωθούν όπως έχει ανακοινωθεί σε τρεις φάσεις, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο. Δηλαδή στις 22 Δεκεμβρίου θα μπει η προκαταβολή και το σύνολο των αγορών που τιμολογήθηκαν έως 30 Νοεμβρίου του 2023. Στις 29 Φεβρουαρίου του 2024 θα τιμολογηθούν, θα μπουν τα λεφτά έως αυτά που τιμολογήθηκαν έως 31 Ιανουαρίου του 2024 και στις 30 Απριλίου του 2024 αυτά που τιμολογήθηκαν έως 31 Μαρτίου του 2024. Άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά τρεις φάσεις πληρωμών. Έτσι. Και για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, έως τη 15η Ιουλίου του 2024 μπορούν να καταχωρούνται τα δικαιολογητικά αγορών της περίοδου 1η δεκάτου με 31 τρίτου, ούτως ώστε να παραλάβουν και εκείνοι, να τους πιστωθεί δηλαδή το βοήθημα, το επίδομα θέρμανσης. Ωραία, λοιπόν. Συνεπώς η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις φάσεις. Είπαμε ότι η πρώτη θα είναι 22 Δεκεμβρίου. Θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε όμως στις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με πέρυσι. Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ποσά και τα κριτήρια. Έτσι. 237, από τα 237 εκατομμύρια που είναι συνολικά το επίδομα θέρμανσης, τα 189 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως το τέλος του έτους. Το επίδομα θέρμανσης παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι, δηλαδή από 100 έως 800 ευρώ, με τη διαφορά όμως ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ουσιαστικά τα ισοδηματικά κριτήρια, πώς
έχει έρθει και έχει πρημοδοτήσει τις οικογένειες με παιδιά. Δηλαδή, πέρσι το εισοδηματικό όριο ήταν στον άγαμο, όπως και φέτος δηλαδή, να αλλάζει 16.000 ευρώ και στον έγγαμο 24.000 ευρώ, όμως πέρσι τα παιδιά ήταν, για κάθε παιδί, για κάθε προστατευόμενο μέλος, το εισόδημα προσαυξανόταν κατά 3.000 ευρώ. Φέτος όμως προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, ώστε τι, να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες με παιδιά, οι οποίοι τυχόν πέρσι είχαν περισσότερο, δεν κάλυπταν το εισοδηματικό κριτήριο. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στους ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή, τίθεται για πρώτη φορά όριο τζίρου οι 80.000 ευρώ. Άρα, αν εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος και έχω τζίρο πάνω από 80.000 ευρώ πέρσι, αυτά που δήλωσα δηλαδή με τη δήλωσή μου που υποβάλαμε το καλοκαίρι, τότε αποκλείονται αυτομάτως οι συγκεκριμένοι από το επίδομα θέρμανσης. Ουσιαστικά λοιπόν η διαφορά, ενώ τα ποσά παραμένουν ίδια, η διαφορά είναι ότι συμπεριλαμβάνει περισσότερους δικαιούχους, οικογένειες με παιδιά, καθώς έχει αυξήσει εκεί το εισοδηματικό κριτήριο. Τώρα, να περάσουμε σε αυτό που είπαμε, ότι πλησιάζουμε στο τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει πολλές φορολογικές υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους. Καθώς εκτός από την καταβολή φόρων, τελών και δόσεων ρυθμίσεων, θα πρέπει να κλείσουν και τις ανοιχτές υποθέσεις τους με την φορεία. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε ό,τι λεφτά πάρουμε λοιπόν από το επίδομα θέρμανσης. Κάποια από αυτά θα φύγουν σε άλλες υποχρεώσεις. Έχουμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ουσιαστικά την έκτη δόση του φόρου εισοδήματος. Είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι νομικό πρόσωπο. Άρα είτε εταιρεία, είτε φυσικό πρόσωπο. Έχουμε την 8η δόση ένφια. Θυμίζω ότι από φέτος ο ένφια και κάθε χρόνο θα είναι σε 10 δόσεις, ξεκινώντας από το Μάιο και τελειώνοντας το Φεβρουάριο. Έχουμε δόσεις ρυθμίσεων, εφόσον υφίστανται ρυθμίσεις, είτε αυτές είναι 24-48, είτε αυτή είναι η κατοστάρα, είτε είναι ρυθμίσεις ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, έχω ρύθμιση, αν έχω ρύθμιση, πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να πληρώσω τη δόση που είναι για το Δεκέμβριο. Τέλη κυκλοφορίας, που εδώ μέχρι συνήθως κάθε χρόνο αυτά παρατείνονται μέχρι 28 Δευτέρου, μένει να το δούμε και αυτό. Έχουμε ΦΠΑ, να πληρώσουμε ΦΠΑ του Νοεμβρίου, έτσι. Και έχουμε ουσιαστικά έως 31 Δεκεμβρίου για να καλύψουμε τα τεκμήρια μας, τα οποία θα εμφανιστούν στη δήλωση που θα κάνουμε για το 23 το καλοκαίρι του 24, τυχόν δωρεές ή γονικές παροχές ή οτιδήποτε άλλο μας είναι χρήσιμο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ούτως ώστε να καλύψουμε τα τεκμήρια διαβίωσης τα οποία θα εμφανιστούν και στη δήλωση, για να μην επιβαρυνθούμε με έξτρα φόρους του χρόνου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ωραία. Για τα τέλη κυκλοφορίας που απασχολεί και τον, και τον περισσότερο κόσμο, γι' αυτό δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον, είπες ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά ότι θα δοθεί παράταση, αλλά συνηθίζεται όμως τα τελευταία χρόνια. Συνηθίζεται μέχρι 28 Δευτέρου, γιατί ξέρεις, γιατί Αγγελική μου, τα τέλη κυκλοφορίας έχουν το πιο βαρύ πέναλτι. Για παράδειγμα, αν χάσω μια δόση ρύθμισης, υπάρχει ένα πέναλτι 15%. Αν καθυστερήσω να πληρώσω μια δόση έμφυα ή μια δόση φόρου εισοδήματος, έχω για τον ένα μήνα 0,7%. Αν δεν πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι το διπλάσιο των τελών. Δηλαδή, έχω 200 ευρώ τέλη κυκλοφορίας, 200 ευρώ είναι και το πρόστιμο. Οπότε, καλό θα είναι να δίνονται οι παρατάσεις, διότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι ένα βαρύ ουσιαστικά ποσό το οποίο καλούμαστε να πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και δεν μπορούμε πλέον, όπως είναι φυσικό και με την ακρίβεια που υπάρχει, γιατί βλέπεις τα νοικοκυριά, ειδικά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πάρα πολύ πιεσμένα, με την ακρίβεια που υπάρχει δεν είναι εύκολο να καλύπτονται αυτές οι υποχρεώσεις, οπότε καλό θα είναι και πιστεύω ότι θα δοθεί παράταση μέχρι 28 Δευτέρου για τα τέλη κυκλοφορίας. Τι ισχύει για όσους θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους? Κοίταξε, η θέση σε ακινησία του οχήματος ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν είμαι 31 Δεκάτου, μέχρι 31 Δεκάτου να θέσω σε ακινησία. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται διότι τα τέλη κυκλοφορίας προκαταβάλλονται. Δηλαδή, αυτά που πληρώνω μέχρι 31 Δεκάτου είναι τα τέλη κυκλοφορίας της επόμενης χρονιάς ουσιαστικά. Αν παραταθεί αυτό μέχρι 28 Δευτέρου, μέχρι 31 πρώτη 28 Δευτέρου, πότε θα παραταθεί, αναλόγως παρατείνεται και η δυνατότητα θέσης σε ακινησία του οχήματος, ώστε να μην επιβαρυνθεί τα τέλη κυκλοφορίας της επόμενης χρονιάς. Και για να θέσει κάποιος το όχημά του ξανά εντός του 2023 σε κίνηση, τι θα χρειαστεί να πληρώσει?
για να το θέσει ακινησία εντός του 2023, δεν χρειάζεται να πληρώσει κάτι γιατί τα τέλη τα έχει πληρώσει. Όχι. Αν θέλει, με συγχωρείς, δεν το άκουσες. Αν θέλει να το θέσει πάλι σε κίνηση εντός του 2023. Εντός του 2024 εννοείς. Εντός του 2024. Ναι, δηλαδή όπως... να το θέσει σε ακινησία μέχρι το 2023. Γι' αυτό το 2023 με 2024. Εκεί χάσαμε λίγο τη χρονιά. Αν θέλει να το ξαναθέσει σε κίνηση εντός του 2024, θα πληρώσει αναλογικά τους μήνες στους οποίους θα θέσει το αυτοκίνητο σε κίνηση. Δηλαδή, αν εγώ, για παράδειγμα, έχω θέσει μέχρι 31/12 σε κινησία το αυτοκίνητο και αποφασίζω πρώτη εβδόμου να το ξαναθέσω σε κίνηση του 2024, θα πληρώσω τα τέλη που αντιστοιχούν για το δεύτερο εξάμεινο. Και τώρα, όσοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχοι αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων τώρα εισέπραξαν αναδρομικά, με αυτούς τώρα η τροποποιητική φορολογική δήλωση μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί? Οι συνταξιούχοι οι οποίοι πήραν αναδρομικά ή πήραν συντάξεις οι οποίες πέραν την προκαταβολή της σύνταξης και πήραν και ουσιαστικά το ποσό για τα χρόνια για τα οποία πέραν την προκαταβολή ή οτιδήποτε αμοιβές πήραμε ή εισοδήματα πήραμε τα οποία αντιστοιχούν σε προηγούμενες χρονιές και όχι στο 2022, πρέπει μέχρι 31/12 με χειρόγραφη δήλωση να δηλώσουμε τα εισοδήματα αυτά στη χρονιά που ανάγονται. Δηλαδή αν αφορούν το 17, στο 17, αν αφορούν το 18, με συμπληρωματική δήλωση το 2018. Επίσης, μέχρι 31/12 πρέπει να θυμόμαστε ότι υποβάλλουμε τις δηλώσεις των θανόντων χειρόγραφες, οι οποίοι είτε μέσα στο 2022 είτε μετά την δήλωση, μετά το 2023, δεν είναι πια στη ζωή. Χειρόγραφοι, μέχρι 31/12. Πάμε τώρα και σε ένα θέμα φλέγων, εισαγωγικά θα το χαρακτηρίσω, καθώς είναι πολλοί χιλιάδες οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα χάσουν επιδόματα λόγω του τεκμαρτού. Εδώ ουσιαστικά τι έχει γίνει, είναι στην ολομέλεια προς ψήφιση, άρα πιστεύω αύριο ή μεθαύριο, το αργότερο καλά αύριο, δεν ξέρω γιατί είναι και η επίσκεψη Ερντογάν, οπότε μπορεί να πάει λίγο πίσω, αλλά Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή θα ψηφιστεί, έτσι, έχει πάει στην Ολομέλεια της Βουλής αφού πέρασε τη διαβούλευση. Η επιστημονική ομάδα της Βουλής έκανε κάποιες παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου, δεν είναι όμως, θεωρώ, ικανές να το αποτρέψουν, να το οδηγήσουν σε μη ψήφιση. Έγιναν κάποια ρετουσαρίσματα τις τελευταίες ημέρες στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με την άποψη ότι μειώνεται λίγο το τεκμήριο για αυτούς που έχουν αναπηρία από 67% έως 79% ή μειώνεται το ποσοστό αύξησης του τζίρου σε περίπτωση που κάνουμε πολύ μεγάλο τζίρο, γιατί θυμίζω ότι η πρώτη έκδοση του νομοσχεδίου είχε ότι αν κάνεις τζίρο περισσότερο από αυτό που κάνει ο μέσος όρος του κλάδου, τον ΚΑΔ δηλαδή που συγκαταλέγεσαι, τότε υπάρχει μια προσάυξηση η οποία έφτανε μέχρι και 50% του τεκμηρίου. Αυτό έγινε 5, κουρεύτηκε, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Θα μου πεις, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι εκφύσεως περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ποτέ να θεωρηθεί δίκαιο. Γιατί οτιδήποτε οριζόντιο σημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του καθενός στη συγκεκριμένη περίπτωση φορολογουμένων. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Μόνο να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, μιας και αναφερθήκες λίγο παραπάνω εκτενώς στο νομοσχέδιο, για μια έρευνα της Opinion Poll, η οποία πραγματοποιήθηκε στο λεκανοπέδιο της Αττικής για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μέσα από την οποία φαίνεται ότι 7 στους 10 πολίτες το θεωρούν αναποτελεσματικό. Κοίταξε. Είναι αναποτελεσματικό από την άποψη της σύσπραξης παραπάνω φόρου, δεν θα είναι. Άποψη ότι δεν θα καταφέρει να περιορίσει συνολικά τη φοροδιαφυγή αυτό. Θα σου πω. Πρόσθεσες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Οι κίνδυνοι είναι ότι εγώ από τη στιγμή που ξέρω ότι θα φορολογηθώ με 10.000 ευρώ, με 11.000 ευρώ, κόψω δεν κόψω τιμολόγια, να σου το πω πολύ απλά, θα αποφασίσω να μην κόψω. Γιατί? Για να μην έχω να πληρώσω και το ΦΠΑ. Άρα ο κίνδυνος ο μεγάλος, πέραν από τη γενικότερη θεώρηση ότι είναι ένα οριζόντιο μέτρο, όπως σου είπα, και είναι άδικο κατ' εμέ,
Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι ότι μπορεί να υπάρξουν απώλειες από τους έμεσους φόρους, από το ΦΠΑ. Ή από τους παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος, από το 20% που βάζουν παρακράτηση οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα εκεί μένει να το δούμε. Επίσης, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος κατ' εμέ, διότι μπορείς μετά την υποβολή της δήλωσης το καλοκαίρι να το αφισβητήσεις το τεκμήριο, άρα να κάνεις μια ένσταση να το αφισβητήσεις το δηλωθέν αυτό εισόδημα, το τεκμαρτό αυτό εισόδημα, το οποίο έρχεται και σου λέει ότι ναι, okay, μπορείς να κάνεις ένσταση να το αφισβητήσεις, όμως θα πρέπει να ζητήσεις έλεγχο. Θα έρθει έλεγχος να σου ελέγξει, αν όχι τη συγκεκριμένη χρήση, μπορεί και πιο πίσω. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Δηλαδή, αν μαζευτούν money, ξέρω εγώ, 20.000 αιτήσεις, ενστάσεις για αφισβήτηση του τεκμηρίου, όλοι αυτοί οι έλεγχοι πώς θα γίνουν, πότε θα γίνουν και πότε θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά? Άρα λοιπόν, ο ένας ο κίνδυνος είναι από την απώλεια των έμεσων φόρων, ο δεύτερος κίνδυνος είναι διαδικαστικός με το βάρος που θα πέσει πάνω στις ΔΟΗ για να διεκπαιρώσουν τους ελέγχους αυτούς. Και ο τρίτος κίνδυνος είναι ότι γενικότερα, μάλλον όχι κίνδυνος, η γενικότερη διαπίστωση είναι ότι ουσιαστικά, αν μονιμοποιηθεί το μέτρο αυτό, έρχεται και είναι μια παραδοχή ήττας απέναντι στη φοροδιαφυγή στους πολύ μικρούς. Γιατί σου λέει δεν μπορώ να τους ελέγξω όλους, άρα βάζω ένα εισόδημα ελάχιστο για όλους και ξεμπερδεύω. Αυτό είναι θέμα. Για μένα τίθενται και θέματα αντισυνταγματικότητας. Γιατί σου λέει ότι ψηφίζω κάτι Δεκέμβριο του 2023 και θα συμπεριλάβει και τα εισοδήματα του 2023. Άρα εγκλωβίζεις τον άλλον, δεν μπορείς να του δώσεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις νόμιμες οδούς, δεν είπαμε να κάνουμε, αλλά τις νόμιμες οδούς για να μπορέσει να δει ποιο είναι το βέλτιστο σήμα για αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγηση με τεκμαρτό εισόδημα θα οδηγήσει σε να χαθούν κάποια επιδόματα, όπως πολύ σωστά είπες. Γιατί τα περισσότερα επιδόματα, αν όχι όλα, έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτό θα σε πήγαινα τώρα, γιατί υπάρχει μια σειρά από επιδόματα που ως κριτήριο είναι το ύψος του εισοδήματος. Μεταξύ αυτών είναι και το επίδομα στέγασης. Το επίδομα στέγασης είναι, θα τα πούμε αναλυτικά, είναι το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είναι το επίδομα παιδιών, το επίδομα τέκνων. Όπου εδώ μπορεί για πολλούς να μην χαθεί ολόκληρο, αλλά θα πέσουν κλίμακα. Δηλαδή, κάποιος που παίρνει 70 ευρώ το μήνα, επειδή θα φορολογηθεί ουσιαστικά με πάνω από 10.500 ευρώ, θα πέσει στα 42 ευρώ το μήνα. Άρα, χάνοντας 30 ευρώ το μήνα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ποσό το οποίο κατευθείαν φεύγει από τα χέρια του. Το επίδομα στέγασης, για το επίδομα στέγασης έχουμε ένα ελάχιστο εισόδημα 7.000 ευρώ αν είσαι άγαμος, που σημαίνει ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος είναι άγαμος και θα πάρει το τεκμήριο 10.920, κατευθείαν φεύγει από αυτό, χάνει το επίδομα αυτό, όπως και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που εδώ το κριτήριο είναι πολύ χαμηλότερο, είναι 4.800 ευρώ, που εκεί, όπως καταλαβαίνεις, αυτοί αυτομάτως κόβονται από το συγκεκριμένο εισόδημα. Έχει ενδιαφέρον να σου πω το εξής, ότι από το 1 δισεκατομμύριο που δίνονται για το ετήσιο επίδομα παιδιών, το 24% το λαμβάνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, που σημαίνει ότι με τα αυξανόμενα εισοδηματικά κριτήρια, η συγκεκριμένη θα μειωθεί πολύ το ποσό το οποίο λαμβάνουν, άρα θα μείνει αδιάθετο επίδομα για να καλύψει προφανώς άλλες οικογένειες. Όπως επίσης και από τα υπόλοιπα επιδόματα, αυτά που αναλογούν στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Χάνοντας το επίδομα στέγασης και χάνοντας και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως βλέπεις, δημιουργείται πάρα πολύ δημοσιονομικός χώρος για να μπορεί είτε να δοθούν κάπου αλλού αυτά. Και ελπίζω, για να κλείσω με αυτό, ελπίζω ότι θα δοθούν με σύνεση και θα δοθούν αφού φτάσαμε να φορολογούμε με τεκμαρτό εισόδημα, τουλάχιστον να δοθούν κάπου σε νοικοκυριά και σε συνανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Τουλάχιστον όντως να υπάρξει αυτό το όφελος και να υπάρξει αύξηση των επιδομάτων σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο, και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι τον πατέρα σου, γιατί τ' άκουσα από το λέγεις πριν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.